Θα περάσουμε στο πρώτο θέμα το οποίο θα συζητήσουμε στην απόψινή μας εκπομπή, που έχει να κάνει με το έργο υλοποίησης του παρατηρητηρίου για την ασφάλεια των αστικών δέντρων εδώ στην Κρήτη. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη αυτή, το παρατηρητήριο αστικού πρασίνου Κρήτης για την ακρίβεια, με στόχο να αναπτυχθούν καινοτόμες μεθοδολογίες ώστε να διατηρηθεί και να αποκατασταθεί το αστικό πράσινο, να γίνουν βήματα προς τη βιώσιμη διαχείριση του φυτικού κεφαλαίου και αυτό να προσαρμοστεί στις δεσμενείς συνθήκες του αστικού περιβάλλοντος και της κλιματικής επιδείνωσης. Από την πλευρά τώρα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου υπάρχει η διαχείριση, υπεύθυνος του έργου είναι ο καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας Παναγιώτης Νεκτάριος. Μάλιστα πριν από μερικές ημέρες έγινε και μία σύσκεψη με τους εμπλεκόμενους στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Λίγο νωρίτερα, επειδή αυτή την ώρα ο κύριος Νεκτάριος βρίσκεται στην αίθουσα, αντιδάσκει στην αίθουσα διδασκαλίας, λίγο νωρίτερα συζητήσαμε μαζί του για το παρατηρητήριο αστικού πρασίνου Κρήτης και μας είπε πολύ πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ας τον ακούσουμε. Δεν είναι μόνο το τοπικό το πρόβλημα της έλλειψης αστικού πρασίνου. Είναι πανελλαδικό και το Ηράκλειο είναι στις πόλεις οι οποίες και αυτό δεν έχουν αυξημένο πράσινο εντός του αστικού ιστού. Έχουν αναφερθεί 3 τετραγωνικά μέτρα στο Ηράκλειο, 1,9 στην Αθήνα, 2,2 στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι ελάχιστες προδιαγραφές μιλούν για 9 και κατά προτίμηση 15 τετραγωνικά μέτρα πρασίνου ανά κεφαλή κατοίκου. Συγγνώμη, 15 τετραγωνικά είπατε. Το επιθυμητό, το ελάχιστο 9, Ηράκλειο 3, Αθήνα 1,9, Θεσσαλονίκη 2,2 και όταν λέω Αθήνα εννοώ το σύνολο του Αττικού Λεκανοπεδίου και όχι του Δήμου Αθηναίων, γιατί έχουμε και τέτοιες διαφυγές. Δηλαδή ο Δήμος Αθηναίων λέει εμείς είμαστε στα 7 τετραγωνικά μέτρα ανακάτοικο, διότι τα όρια του Δήμου Αθηναίων είναι περιορισμένα, δεν λαμβάνεται υπόψη άλλοι δήμοι γειτνιάζοντες όπως η Νίκαια, το Περιστέρι, Κορυδαλός που έχουν ακόμα λιγότερο ποσοστό και ο Δήμος Αθηναίων επειδή έχει το πεδίο του Άρεως, τον Εθνικό Κήπο, το Ζάπιο και πιθανότατα έχουν προσκολογήσει κάποια Ακρόπολη, Φιλοπάπου, θεωρούν ότι έχουν μεγαλύτερο ποσοστό. Πάντως, εν της πράγμαση, τα δεδομένα για το Λεκανοπέδιο είναι στο 1,9. Και αν εξαιρέσουμε τα περιδήμων. Στην ευρύτερη λοιπόν περιοχή, λόγω της έντονης αστικοποίησης, της άναρχης οικοδόμησης χωρίς πολεοδομικό και χωροτακτικό σχεδιασμό, τα αποτελέσματα τα γνωρίζουμε όλοι. Έχουμε περιβάλλοντα αστικά τα οποία δεν είναι φιλικά προς τον κάτοικο και τον πολίτη ούτε καν προς τους επισκέπτες και δημιουργούν πολλά περιβαλλοντολογικά προβλήματα όπως αυξημένες θερμοκρασίες, φαινόμενα αστικής θερμικής νησίδας, πλημμυρικά φαινόμενα γιατί έχουν σφραγιστεί λόγω τσιμεντοποίησης όλες οι ελεύθερες επιφάνειες, μείωση της επαναπλήρωσης των υδατικών πόρων από τις περιοχές αυτές που πλέον είναι ευρύτατες. Εμείς είμαστε η χορύπανση και όλα αυτά. Ναι. Εμείς λοιπόν είμαστε 5 φορές κάτω περίπου, έτσι, αν μιλήσουμε για εδώ σε τοπικό επίπεδο. 3 φορές κάτω από το ελάχιστο. Α, 3 φορές. Ναι, εγώ είπα 3, 5, 15 που είπατε. Σωστά. Εσείς
Θέλετε, είσαστε, έχετε μαξιμαλιστική προσέγγιση. Ας πιάσουμε το like το πρώτο. Το ουτοπικό έπιασα εγώ, το ουτοπικό, ναι. Είναι όμως κάτι πολύ σοβαρό, γιατί δεν χρειάζεται νομίζω και πολύ σκέψη ή εξειδίκευση για να καταλάβουμε τον αντίκτυπο. Το είπατε τώρα εσείς, όσον αφορά στην ίδια μας τη ζωή και την επιβίωσή μας σε ένα αστικό τοπίο, όπως το Ηράκλειο, που είναι μια μεγαλούπολη της, μια μεγαλούπολη της περιφέρειας, με όλα τα καλά και τα αρνητικά. Τι γίνεται λοιπόν τώρα με αυτό το παρατηρητήριο? Το παρατηρητήριο Αστικού Πρασίνου Κρήτης έχει συσταθεί από δύο συμμετέχοντες φορείς με την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης. Στην σύμπραξη αυτή και τη συνεργασία εμπλέκεται το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης. Η Περιφέρεια είχε τη διορατικότητα να χορηγήσει χρηματοδότηση για την ίδρυση και τη λειτουργία του παρατηρητηρίου Αστικού Πρασίνου Κρήτης. Και λέω ότι είχε αυτή την πρόβλεψη, διότι καθημερινά βλέπετε ότι τα δέντρα στο Ηράκλειο συνεχίζουν να πέφτουν. Θα πρέπει δηλαδή να δούμε επιστημονικά πώς μπορούμε να προστατεύσουμε και τα δέντρα αλλά και τους πολίτες. Το παρατηρητήριο Αστικού Πρασίνου βασίζει τη δράση του, κατά κύριο λόγο ξεκινάει με την ασφάλεια των αστικών δέντρων και εν συνεχεία με όλα τα θέματα που αφορούν το αστικό πράσινο, όπως ο ορθολογικός σχεδιασμός, καινούργιες καινοτόμες λύσεις όπως τα φυτεμένα δώματα και η πράσινη τύχη, η χρήση λύσεων που βασίζονται στη φύση, στα αγγλικά λέγονται nature-based solutions, όπως τα περατά δάπεδα, προκειμένου να υπάρχει επαναπλήρωση των υδροφορέων, ιδιαίτερα αυτές τις εποχές που η λειψιδρία και η έλλειψη βροχοπτώσεων ταλανίζουν το νησί. Και δεν ξέρω, θα πρέπει να δείτε και τι δουλειά έχουμε κάνει. Θα μπορέσετε να μπείτε σε έναν ιστότοπο, μια ιστοσελίδα, το urbangreenofcrete.hmu.gr, που θα δείτε μια, θεωρούμε εμείς, πάρα πολύ καλή ιστοσελίδα που περιγράφει όλη την ίδρυση, λειτουργία, κανονισμούς του παρατηρητηρίου Αστικού Πρασίνου Κρήτης, από που χρηματοδοτήθηκε, σας είπα, από την περιφέρεια, και τι εξοπλισμό πήραμε. Βασικό πλεονέκτημα είναι ότι είναι το πρώτο παρατηρητήριο στην Κρήτη που με τη διορατικότητα του Περιφερειάρχη, του κ. Αρναουτάκη και των υπολείπων συνεργατών μέσα από την περιφέρεια της Κρήτης, που θα έλεγα ότι πρωτοστατεί σε σχέση με τις άλλες περιφέρειες, καταφέραμε να πάρουμε εξοπλισμό αξίας 90.000 ευρώ και πλέον μπορούμε να διεκπεραιώσουμε και να διεξάγουμε τις εκτιμήσεις ενόργανης ανάλυσης των δέντρων, γιατί θα θυμόσαστε από προηγούμενες συζητήσεις μας, δεν υπήρχαν τα όργανα αυτά σε πανελλαδικό επίπεδο και εμένα με είχε συγκλονίσει ότι δεν υπήρχαν τα όργανα αυτά πουθενά στην Ελλάδα. Τώρα πλέον για πρώτη φορά υπάρχουν και έχουν έρθει στην Κρήτη, στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και στο παρατηρητήριο Αστικού Πρασίνου Κρήτης. Προσφάτως βρεθήκε όλη η ομάδα του παρατηρητηρίου, συμπεριλαμβανομένης και της ομάδας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, με την κυρία Κοζηράκη και την κυρία Σφακιανάκη, και από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, ο κύριος Αναστασιάδης, που είναι υποψήφιος διδάκτορας με θέμα την ασφάλεια των δέντρων, και ο κύριος Χαρκούτσης, ο οποίος είναι μεταπτυχιακός φοιτητής. Εκεί πέρα διαπιστώθηκε ότι πράγματι είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που διαθέτουμε την πλήρη γκάμα του εξοπλισμού, χάρη στη χρηματοδότηση της περιφέρειας, και φυσικά δικτυωθήκαμε και αλληλεπιδράσαμε προκειμένου να βοηθήσουμε και την Κρήτη και τις υπόλοιπες περιφέρειες της Ελλάδας, οι οποίες εμφανίζουν ακόμα έλλειμμα στην δυνατότητα ενόργανης ανάλυσης των αστικών δέντρων.
Σας είπα πολλά, ελπίζω να... Όχι, σας ακούω, εγώ σας ακούω με πολύ προσοχή, κύριε Νεκτάρη, για αυτά που μας λέτε, και είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι υπάρχει μια κινητικότητα, δηλαδή από τη μια μας λέτε για την έλλειψη, που ναι, εντάξει, δεν είναι μόνο ένα φαινόμενο τοπικό, από την άλλη όμως μας λέτε και για τις κινήσεις, τα βήματα, λέτε, το ενδιαφέρον, την κινητικότητα που υπάρχει ώστε να καλυφθεί το κενό. Αυτά που βλέπουμε και εμείς στο εξωτερικό με κάποιες λύσεις, δηλαδή τα δώματα, παραδείγματος χάρη, η τύχη, που τα βλέπουμε έτσι πολύ ωραία στις εικόνες, σκεφτόμαστε ίσως ότι εδώ αυτά για να εφαρμοστούν έχουν μια δυσκολία, δηλαδή πώς θα πάμε σε αυτό, δηλαδή από την διαπίστωση του προβλήματος, την καταγραφή, τον ορισμό των λύσεων, πώς θα περάσουμε στο διατάφτα. Για τα φυτεμένα δώματα θα σας δώσω επιπλέον πληροφορίες, καθότι είμαστε νούμερο ένα σε παγκόσμιο ερευνητικό και επιστημονικό επίπεδο. Θα μου πείτε ότι είμαι υπερβολικός, οπότε θα πρέπει να μπείτε, να δείτε μαζί με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, όπου υπηρετούσα για 20 χρόνια πριν έρθω στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, έχουμε τις περισσότερες δημοσιεύσεις, όλοι οι συνάδελφοι αθρηστικά μαζί, σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει άλλο ίδρυμα που να έχει ένα εργαστήριο που να έχει τόσες πολλές δημοσιεύσεις. Έχουμε διερευνήσει τα πάντα. Στα φυτεμένα δώματα είμαστε οι αφεντίες σε παγκόσμια κλίμακα. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, με ναι, μεγαλύτερη μετριοφροσύνη. Όχι, όχι, καλά. Εγώ είμαι το νούμερο 2 σαν άτομο στις δημοσιεύσεις σε παγκόσμια κλίμακα. Έχουμε διερευνήσει τα πάντα. Πού ισχύουν οι διαφημίσεις σχετικά με την θερμική εξοικονόμηση, ενεργειακή εξοικονόμηση των κτηρίων, είτε λόγω θέρμανσης είτε λόγω ψύξης. Ποια αυτοφυή φυτά και κυρίως από την Κρήτη μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Τι βάθος υποστρώματος, τι είδος υποστρώματος, πόσο ακριβώς νερό θα χρειαστούν, πόσο πολύ μπορώ να καταπονήσω ένα φυτό πριν το χάσω, πώς λειτουργούν οι φυτοκοινότητες μεταξύ τους σε συνθήκες φυτεμένου δώματος. Και μπορώ να συνεχίσω ώρες ατελείωτες να σας λέω για τα φυτεμένα δώματα. Είναι πολύ, το ίδιο πολύ... κάνουμε και για τις φυτοκαλύψεις των προσόψεων. Φυσικά και όλα αυτά έχουν χρηματοδοτηθεί ήδη, είναι ήδη δημοσιευμένα. Δεν κρύβουμε τίποτα, αντίθετα είμαστε υπεύθυνοι για τη διάχυση όλης αυτής της γνώσης. Τώρα, γιατί δεν εφαρμόζονται, εκεί πέρα έχουμε ένα παράδοξο. Είναι δυνατόν μια χώρα να έχει την καλύτερη ερευνητική ομάδα στην Ιφίλιο και να μην προάγεται η εγκατάσταση των φυτεμένων δωμάτων? Προσφέρουμε λύση από ελάχιστα κιλά, από 20 κιλά μέχρι και όσο θέλετε, αρκεί να γνωρίζουμε από την αρχή τι στατική επάρκεια έχει το κάθε κτίριο. Ναι. Τόσο απλό. Από το εξωτερικό, μάλλον στο εξωτερικό, όλα αυτά τα πολύ θαυμαστά που έχετε καταφέρει περνάνε, δηλαδή εμείς εδώ γιατί δεν βλέπουμε, δεν υπάρχει δυστυχώς ενδιαφέρον να αξιοποιηθεί όλη αυτή η τεχνογνωσία που εσείς έχετε κατακτήσει. Έρχονται από το εξωτερικό και σας ζητάνε να εφαρμόσουν αυτή την τεχνογνωσία. Φυσικά. Φανταστείτε εδώ είναι τώρα, εδώ είναι τα προβλήματα τώρα όμως, κύριε Νεκτάριε. Και έτσι το λυπηρό, δηλαδή ότι έχει γίνει δουλειά η οποία δεν διαχέεται στην πορεία, και αυτό που κάνετε εσείς και άλλοι φορείς και άλλοι ερευνητές, ότι πάσχουμε στην υλοποίηση, δηλαδή δίνεται έτοιμη τροφή. Θα μου πείτε, μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά από τη μια μέρα στην άλλη, ίσως είναι και δαπανηρά, αλλά να κάνουμε και να κάνουμε το σταυρό μας ότι αρχίζουμε. Λοιπόν, επειδή τώρα έχω πολλά χρόνια υπηρεσίας και αρκετή εμπειρία, έχω κατασταλάξει ότι εάν δεν υπάρχει κεντρική βούληση με τη σωστή κατεύθυνση, δυστυχώς τα πράγματα
δεν προχωράνε όπως θα έπρεπε. Και γι' αυτό λέω ότι είμαστε τυχεροί που έχουμε την περιφέρεια Κρήτης και τον συγκεκριμένο περιφερειάρχη. Ένα παράδειγμα θα σας δώσω. Τώρα τα αναφέρθηκαν αυτά και στα συνέδρια. Στα φυτεμένα δώματα χρησιμοποιήθηκαν από το νέο οικοδομικό κανονισμό ως εφαλτήριο για να αυξηθεί η δόμηση. Αντίθετα θα έπρεπε να είναι το σκεπτικό του νομοθέτη. Θα έπρεπε να υποχρεώνει στη συγκεκριμένη δόμηση να χρησιμοποιήσει λύσεις βασισμένες στη φύση, όπως είναι τα φυτεμένα δώματα και η πράσινη τυχοποιία. Θα έχετε ακούσει ότι πολλοί δήμοι αρνούνται να εκτελέσουν το νέο οικοδομικό κανονισμό. Ναι, αλλά οι δήμοι αυτοί κατηγορούνται ότι αφήσαν να γίνουν ορισμένα συγκεκριμένα έργα και εν συνεχεία αποφασίσαν ότι δεν θέλουν να συνεχίσει αυτή η πρακτική. Αρχίζουμε λοιπόν και μπαίνουν πράγματα τα οποία είναι κάτω από το τραπέζι ή αναφέρεται ότι είναι κάτω από το τραπέζι. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει. Όμως ο νομοθέτης όφιλε να προστατεύσει την τεχνολογία αυτή και όχι για την εκθέση με αυτόν τον τρόπο. Ναι, δίκιο έχετε. Είναι αυτά τα οποία παρατηρούμε και μας στεναχωρούν και λέμε εντάξει. Εδώ μιας και η περιφέρεια... Να σας διακόψω. Ναι. Στη Γερμανία για παράδειγμα, ναι, όποιος δημιουργεί φυτεμένο δώμα, οπουδήποτε, έχουμε δει φυτεμένα δώματα πάνω σε στάσεις λεωφορείων, έχουμε δει φυτεμένα δώματα σε πέργολες, σε μπαλκόνια, υπαίθριους χώρους, παντού στη Γερμανία όλα είναι ένα φυτεμένο δώμα. Ναι, γιατί τα επιχορηγεί το κράτος με χρήματα στον ιδιοκτήτη. Δίνει κίνητρο. Στην Ιαπωνία είναι υποχρεωμένη εκ του νόμου. Αν έχουν κάποια συγκεκριμένη επιφάνεια μεγαλύτερη από μια συγκεκριμένη έκταση, πρέπει το 70% της επιφάνειας του δώματος να καταληφθεί από φυτεμένο δώμα. Επίσης, όποτε μπαίνουν φωτοβολταϊκά πάνελ, συστήνουν να μπουν σε συνδυασμό με τα φυτεμένα δώματα, γιατί μειώνουν τη θερμοκρασία και έτσι κατά κάποιο τρόπο υποβοηθούν τα φωτοβολταϊκά, γιατί αυτά πάβουν να είναι αποτελεσματικά όταν η θερμοκρασία, αν δεν ξέρω, δεν είμαι τεχνικός για φωτοβολταϊκά, αλλά νομίζω ότι είναι πάνω από 42 βαθμούς. Mm-hmm. Πάνω από 42 βαθμούς στην Κρήτη ανεβαίνω ένα πρωινό μέχρι τις 10 η ώρα, έχω ανέβει τον Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Άρα όταν έχουμε φωτοβολταϊκά συστήνεται να υπάρχει κάποιο είδους φωτοκάλυψη. Αν είμαστε πάνω σε δώμα, φυτεμένο δώμα. Όλα αυτά όμως επιχορηγούνται στις άλλες. Υπάρχουν οικονομικά κίνητρα και θεσμικά κίνητρα, φόρο απαλλαγές κτλ. Δεν ανταμείβονται όποιοι φτιάχνουν φυτεμένα δώματα με επαύξηση του συντελεστή δόμησης. Εμείς δεν ξέρω γιατί το έχουμε πάρει τόσο στραβά, κύριε Νεκτάριε. Και κάτι τελευταίο, επειδή είπατε ότι έχετε τη συνδρομή, το ενδιαφέρον της περιφέρειας Κρήτης, από αυτά ή έστω κάποια από αυτά που έχετε εσείς στην τεχνογνωσία, θα δούμε το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια? Αυτό ευελπιστούμε και αυτή είναι η στοχοθεσία και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, μέσω του παρατηρητηρίου, να μπορέσουμε να αναδείξουμε όλες τις δυνατότητες, ώστε και σε συνέργεια και αλληλεπίδραση και με τους πολίτες αλλά και τους υπόλοιπους φορείς, να μπορέσουμε να έχουμε αστικό περιβάλλον με ιδιαίτερα καλή βιοκλιματική άνεση για τους πολίτες, ένα περιβάλλον στο οποίο μπορούν να διαβιούν και να ενεργούν χωρίς να καταπονούνται.